ότι για αυτή την ασθένεια ή το συγκεκριμένο φάρμακο πάντα υπάρχουν ακριβότερα. Πάντα. Και φάρμακα και αυτοκίνητα και σπίτια. Το θέμα είναι οι ειδικοί να κρίνουν εάν για την α ή β ασθένεια ποιο φάρμακο θα χορηγείται και από ποια εταιρεία και με βάση τα ποιοτικά κριτήρια και με βάση τους διαγωνισμούς. Σίγουρα πρέπει να κοιτάζουμε τους ασθενείς, είναι η προτεραιότητα ενός σύγχρονου κράτους που κρίνεται και από την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας. Νιώθετε καλά, με το χέρι στην καρδιά κύριε Πρόεδρε, νιώθετε καλά να λέτε συνέχεια ότι πάμε πολύ καλά στην οικονομία. Success story, παραλάβαμε ένα χάος, τα κάναμε τα πράγματα, τα φέραμε σε μια βόλτα που πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βγαίνουμε από το μνημόνιο. Σε μια χώρα όπου ο κόσμος πεθαίνει διότι δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακα που πρέπει. Κύριε, το λέω ως παράδειγμα αυτό, κύριε Φουλά, κάποια πράγματα, κύριε Φουλά, με συγχωρείτε γιατί με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ. Παρακολούθησα τη συζήτηση προηγουμένως. Καταδικάσατε, κρίνατε, αποφασίσατε, πήρατε δεδομένα. Έχετε κάνει έρευνα ότι πράγματι ο ασθενής πέθανε για αυτό που λέγετε. Έχετε κάνει έρευνα με ποιες διαδικασίες γίνονται ή ο καθένας άκουσα, μου είπαν, μου τηλεφώνησε ο δικός μου, ο συγγενής μου, ο φίλος μου. Μα όλοι πρέπει να αναβαθμιστούμε σε αυτόν τον τόπο. Και όταν βγαίνουμε από τα παράθυρα των τηλεοράσεων και ουσιαστικά χαρακτηρίζουμε ανθρώπους δολοφόνους, όλοι έχουμε ευθύνη. Κύριε Πρόεδρε, αυτά που λένε ασθενείς τα ακούσατε. Επαναλαμβάνω. Ότι αναγκάζονται να πάτε κατεχόμενα, να πάνε να βρουν το κογλίφο και να κάνουν δάνεια, να πάρουν λεφτά, να πάρουν φάρμακα. Τα άκουσα, κύριε Φουρλά. Είναι θέμα τα άκουσα, κύριε Φουρλά. Τα άκουσα, κύριε Φουρλά. Αλλά ακούω κάθε μέρα χιλιάδες πράγματα. Εσείς υιοθετήσατε ότι αυτό είναι δεδομένο, κάνετε και ανάλυση και αφήσετε και υπονοούμενα. Μάλιστα. Δολοφονήσατε απόψε και ανθρώπους. Κύριε Πρόεδρε, αν εγώ... Και λέω, όχι επισκόπη... Αν μου επιτρέπετε, αν εγώ ως δημοσιογράφος δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, θα με στείλει το κανάλι μου σπίτι. Αν ένας κρατικός αξιωματούχος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και πεθαίνουν άνθρωποι, θα το στείλει σπίτι το κράτος? Ή θα μείνει εκεί καταστημένο μια ζωή να τον έχουμε στο κεφάλι μας, να τρώει και να πίνει? Να πάει 10 φορές. Ωραία. Να πάει 10 φορές. Και υπάρχουν διαδεδειγμένες διαδικασίες. Και όχι από τα στούτια να ακούμε, να κρίνουμε, να καταδικάζουμε και να στέλνουμε ανθρώπους στα σπίτια τους. Καμιά φορά και από τα στούντα ακούγονται αλήθειες.